συνάντησα τον Μανώλη τον Στεφανουδάκη από τη Γαλλιά. Είναι ο άνθρωπος που το 2007 είχε ένα ατύχημα, αλλά δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Από τη μία στιγμή στην άλλη άλλαξε όλη του η ζωή. Το ατύχημα το είχε ένα μήνα πριν να γίνει ο γάμος του. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, δεν το έβαλε κάτω. Έμεινε παραπληγικός. Mm-hmm. Πήρε τη δύναμη στα χέρια του, διότι έβλεπε ότι οι γονείς του, η μέλουσα σύζυγος, ήταν κάτω από τη στεναχώρια. Και έτσι έδωσε ένα αισιόδοξο μήνυμα στον εαυτό του, πήρε τη δύναμη, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Δεν σταμάτησε καμία δραστηριότητα σε σχέση με το πριν. Όχι απλά ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, Μανώλης, πήρε και παραολυμπιακό μετάλλιο στις Ολυμπιακές του Λονδίνου. Ξεκίνησε με τον υγρό στίβο, όπου πήρε πάρα πολλά μετάλλια και βραβεία. Μετά ασχολήθηκε με σφαιροβολία και ακοντισμό, όπου το 2010 κατέριψε το πρώτο πανελλήνιο ρεκόρ, στον ακοντισμό, ενώ πήρε την πρώτη θέση στο αγώνισμα της σφαιροβολίας, και το 2012 στο Λονδίνο το χάλκινο μετάλλιο. Σκοπός του είναι να αφήσει στον ακοντισμό μετάλλια στην κόρη του, αλλά να κάνει και τον τόπο του γνωστό από άκρη σ' άκρη. Οι δυνατότητες υπήρχαν, είναι ένας δυνατός οργανισμός και δουλεύει καθημερινά πάρα πολύ σκληρά για να καταφέρει όλα αυτά, αλλά υπάρχουν ακόμα μεγαλύτεροι στόχοι. Ξέρω ότι πρέπει να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Το βίντεο που ακολουθεί πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα το δούμε με προσοχή και αν έχουμε χρόνο θα σχολιάσουμε ακόμα περισσότερα. Τον παρακολούθησες. Βρέθηκες μαζί του και παρακολούθησες την καθημερινότητά του, το 24ωρό του. Mm-hmm. Όλα αυτά τα οποία κάνει ένας νεότατος άνθρωπος με πάρα πολύ δύναμη ψυχής. Είναι καθυλωμένος, σε εισαγωγικά βέβαια καθυλωμένος, σε αναπηρικό καροτσάκι, αλλά είναι ακίνητος. Πάμε να τον δούμε. Πάμε να δούμε τον Μανώλη Στεφανουδάκη. Εκτιμάς πολλά πράγματα, αλλά μόνο αν τα χάσεις. Και καλό είναι, ρε παιδί μου, να μάθαμε να εκτιμούμε τη ζωή περισσότερο. Γιατί έχει πολλά καλά η ζωή μας που δεν μπορούμε να τα εκτιμήσουμε. Δηλαδή πρέπει να μας συμβεί κάτι για να εκτιμήσεις μια μικρή λεπτομέρεια. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι μια δεμένη οικογένεια και να μπορείς, ας πούμε, να κάνεις αυτό που κάνεις, να σε στηρίζουν και να το αγαπάνε κι αυτοί οι ίδιοι. Η Γιωργούλα, ας πούμε, το καλοκαίρι δεν έκανε διακοπές, ούτε η Ερμιόνη. Είμαστε 2,5 μήνες στο γήπεδο καθημερινά και 2 φορές τη μέρα. Με υψηλές θερμοκρασίες, δεν παραπονέθηκε ποτέ κανείς.
Υπάρχουν πολλά αθλητικά σωματεία. Πρώτα απ' όλα μπορείς, ας πούμε, να απευθυνθείς στην Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Αθήνα. Που εκεί, ας πούμε, μπορούν να σε κατευθύνουν αναλόγως σε ποιο σημείο είσαι, να σε κατευθύνουν σε ποιο σύλλογο θα πας. Ή αν γνωρίζεις αθλητικό σωματείο, όπως, ας πούμε, εγώ ανήκω στη Μεγαλόνισσο, στο Ηράκλειο. Ο Μανώλης Στεφανουδάκης είναι παρολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στίβου στο ακόντιο και τη σφαιρβολία. Με θέληση, υπομονή και κουράγιο, αγωνίστηκε σκληρά για να ανακαλύψει τη δύναμη που έκρυβε μέσα του. Μετά από το τροχαίο ατύχημα που είχε το 2007, ως παραπληγικός πια ξεκίνησε φοβισμένα. Πίστεψε όμως τον εαυτό του, πάλεψε και πήρε τη ζωή στα χέρια του. Σημερώματα 23 Απρίλη είχα ένα ατύχημα τροχαίο εδώ έξω από το χωριό. Μετά από διασκέδαση, μου έφυγε μάλλον το αυτοκίνητο και δεν θυμάμαι πολύ καλά και ανατράπη. Τότε με χτυπήσαν τα πίσω καθίσματα, μου σπάσανε σπονδυλική στήλη. Βαραίο τροχαίο το είχαν χαρακτηρίσει τότε οι γιατροί. Και έτσι ήταν. Γιατί είχα χτυπήσει ζωτικά όργανα, είχα σπάσει σπονδυλική στήλη, πλευρά. Ήταν πολύ βαρύ ατύχημα. Ευτυχώς, επειδή ήμουν με τον κουνιάδο, ευτυχώς δεν χτύπησε σοβαρά. Είχε ένα μικρό κάταγμα στον αυχένα. Και αυτό, ξέρεις, είναι πιο δύσκολο όταν είσαι οδηγός και χτυπάει όσο είναι οδηγός. Γιατί μετά, ξέρεις, κουβαλάς τις τύψεις. Όταν χτυπάς εσύ ο ίδιος, είναι αναλόγως του τσαγανού που έχεις, νομίζω είναι πιο εύκολο να το αντιμετωπίσεις. Από τη μία στιγμή στην άλλη, όλα μπορούν να αλλάξουν. Ο Μανώλης Στεφανουδάκης ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις ζωής. Δεν το έβαλε όμως κάτω. Γίνοντας αντιτατική μετά από 2-3 μέρες, συζητήσεις με τους γιατρούς, έκανα 6 μέρες περίπου να κοιμηθώ λόγω φαρμάκων, δεν ξέρω τι ήταν όλη αυτή η ιστορία. Σκέφτηκα πάρα πολλά πράγματα. Σκέφτηκα τους γύρω μου, σκέφτηκα τη γυναίκα μου που ήταν να παντρευτούμε μετά από λίγο καιρό λόγω του ατυχήματος το αναβάλαμε. Είδα μια παράξενη κατάσταση, δηλαδή πλήθος κόσμου κάθε μέρα να έρχεται να με επισκέφτεται, το χωριό Σύσσωμο. Είδα τους γονείς μου σιγά σιγά να πέφτουν. Τη γυναίκα μου, τα αδέρφια μου. Μαθαίνανε, τους έλεγανε συνεχώς ότι τελικά θα μείνω σε ένα πυρικό καροτσάκι. Προσπαθούσαν να μου το κρύψουν. Αλλά εντάξει, είχα καταλάβει πάνω κάτω τι γινότανε. Και τότε αποφάσισα ότι δεν υπήρχαν περιθώρια ούτε να στενοχωρηθώ, αλλά ούτε να τους αφήσω να στενοχωρηθούν χειρότερα. Ανοίγοντας το νέο βιβλίο της ζωής του, ο Μανώλης άφησε τις δύσκολες στιγμές πίσω. Άνοιξε τα φτερά του και έμαθε να πετά από την αρχή. Ανάκαμψα γρήγορα και μετά ήθελα να αυτονομηθώ. Δεν ήθελα, ας πούμε, συνεχώς να είναι όλοι δίπλα μου. Ναι, μεν είναι δίπλα μου, αλλά είναι από απόσταση, όταν θα το ζητήσω εγώ. Και αυτό νομίζω μου έδωσε ένα άλλο κίνητρο, έγινε πιο ανεξάρτητος, πέρασε βέβαια κάποιους καιρός να γίνω πιο ανεξάρτητος. Τώρα πια ταξιδεύω μοναχώς με το εξωτερικό, ταξιδεύω πάντου. Δεν έχω, ας πούμε, την ανάγκη που είχα στην αρχή και αυτό σε κάνει πιο αυτόνομο και πιο κοινωνικό και σου δίνει πιο πολύ δύναμη. Εγώ έχω, από αυτό που κάνω έχω πάρει πιο πολύ δύναμη. Έχω αντλήσει, ας πούμε, πράγματα που δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω αν δεν είχα χτυπήσει. Θα σε πάρω μια συνέντευξη. Ευχαριστώ. Να μας πείτε για την κυβέρνηση.
Έτσι ξεκίνησε να εργάζεται σκληρά για την αποκατάστασή του. Το ατύχημα ήταν βαρύ. Το ένα του χέρι δεν λειτουργούσε καθόλου. Με τη φυσικοθεραπεύτριά του Ελένη Μακρυδάκη εργαζόταν 6 με 7 ώρες καθημερινά, ακόμα και τα Σάββατα. Είναι 18.40 από την καρέκλα. Ήταν 5 βήματα δικά μου και μια πατούσα. Και πατούσες πώς? Η πατούσα είναι 30 πόνους. Στα πλαίσια της αποκατάστασής του, μάλιστα, ξεκίνησε και ενασχόλησε με τον αθλητισμό. Το πρώτο μου αγώνισμα ήταν στο νερό, στον υγρό στίβο. Ξεκίνησα από θεραπεία στο κολυμπητήριο εδώ στις Μοίρες. Εκεί πέρα κάποια στιγμή γνώρισα τον Γιώργο τον Καπελάκη, που μου λέει, αφού κάνεις που κάνεις εδώ πέρα είτε τις φυσικοθεραπείες είτε τις αποθεραπείες, γιατί το ξεκινάς λίγο πιο αθλητικά, να πάμε και στο πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Λέω, μπα, δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, με έψησε ο Γιώργος, να είναι καλά. Μπήκα στον υγρό στίβο, μ' άρεσε πάρα πολύ και μ' αρέσει ακόμα το νερό. Αλλά λόγω που δεν έχουμε δυνατότητα σαν τόπος ή σαν κράτος να λειτουργήσουμε μια τέτοια εγκατάσταση, έπρεπε να μεταφέρομαι στο Ηράκλειο. Το έκανα για 2 χρόνια, καθημερινά. 2008. Πρώτη συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ατόμων με Αναπηρία, στο οποίο κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στη σκηταλοδρομία. 2009 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ελεύθερο, ασημένιο στα 50 μέτρα ύπτιο, χάλκινο στα 50 μέτρα ελεύθερο και χρυσό στη σκηταλοδρομία. Ο στόχος που είχα βάλει, ας πούμε, μετά το πρωτάθλημα του Στίβου, του υγρού Στίβου, ήταν να έρθω εδώ πέρα στο γήπεδο. Γιατί είχα δει πως με βόλευε όλη αυτή η εγκατάσταση. Δηλαδή να έρθω εδώ να στήσω την πατέντα μου, να κάνω προπόνηση, να πάω σε ένα γυμναστήριο εδώ κοντινό. Ήταν σε σχέση με αυτό που έκανα με το Ηράκλειο, ό,τι το καλύτερο και ξεκούραστο. Για αρχή, επειδή είδα πως είχα μέλλον, ας πούμε, στη ρήψη, με στόχο να σπάσω το Πανελλήνιο ρεκόρ την πρώτη χρονιά, πάω Πανελλήνιο, δεν κατάφερα για κάποιους λίγους πόντους να το σπάσω. Μετά από 15 μέρες ή μια ημερίδα στην Αθήνα, ανεβαίνω στην ημερίδα, σπάω το Πανελλήνιο ρεκόρ. Και μετά κυνηγούσα να ανέβω στην παγκόσμια κατάταξη. Το 2010 κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Στίβο, όπου αγωνίστηκε στον ακοντισμό και τη σφαιροβολία, όπου κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια. Από εκεί και έπειτα ακολούθησαν πολλά αγωνίσματα και πολλά ακόμα ρεκόρ. Όσο για τις προπονήσεις του, πλέον γίνονται στο Δημοτικό Στάδιο των Μοιρών, στο οποίο έδωσαν και το όνομα του Παρολυμπιονίκη. Η προπόνηση εδώ στο στάδιο γίνεται 3 φορές την εβδομάδα τώρα. Αργότερα ίσως να αυξηθεί αναλόγως τις ανάγκες που θα έχουμε. Είναι συνήθως 2 με 2,5 ώρες. Γιατί υπάρχει διαδικασία, όχι τόσο η διάρκεια της προπόνησης, αλλά μέχρι να ανέβουμε καρέκλα, να δεθούμε, μετά το ανάποδο, να λυθούμε, διατάσεις, όλα αυτά, τρώνε αρκετό χρόνο. Όσο περνάει ο καιρός, η προπόνηση είναι διαφορετική, πιο απαιτητική και κουραστική. Δούλεψαμε αρκετά, μπορώ να πω πάρα πολύ καλά. Ο Μανουής φαινόταν από την αρχή ότι το έχει. Έχει το ταλέντο, έχει τη δύναμη, έχει τη θέληση, έχει τις δυνάμεις, είχε το υπόβαθρο για να φτάσει πολύ ψηλά. Μπορέσαμε να κοντρολάρουμε κάποια πράγματα και να φτιάξουμε κάποια πράγματα στη τεχνική και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Ξεκινώντας από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση επίσημη του Μανώλη, όπου πήρε 2 μετάλλια, φάνηκε ότι μπορεί να φτάσει σε πολύ ψηλές επιδόσεις. Φυσικά στο Λονδίνο έκανε την υπέρβαση, έκανε πολύ μεγάλες επιδόσεις, πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Μη σηκώνεις έτσι, εγώ τραβάω. Ο Μανώλης Στεφανουδάκης προπονείται καθημερινά, κυνηγώντας έτσι διακρίσεις που θα επιβραβεύσουν τον κόπο και το χρόνο του. Η επιμονή, μα και ο καθημερινός του αγώνας εντυπωσιάζουν τον καθένα. Αυτό που κάνουμε εδώ, η προπόνηση δύναμης, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι.
Τα κιλά που κάνουμε και η προσπάθεια που καταβάλει είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή και για έναν αριτιμελή είναι πολύ δύσκολο να βγάλει την προπόνηση αυτή που βγάζει ο Μανώλης. Συμπληρωματικά στην άσκηση με βάρη, η προπόνηση ενισχύεται με άσκηση με κανό. Η άσκηση με κανό θεωρείται απαραίτητη και μάλιστα ενισχύει και την αντοχή του. Σε αυτή την άσκηση, ο Μανώλης πάντα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Ερμιόνη Κυριακάκη. Έτσι, μία με δύο φορές την εβδομάδα, αθλούνται στο φράγμα φανερωμένη στη Μεσαρά. Αν απαριθμίσεις τις δραστηριότητές σου πριν το ατύχημα, με τις δραστηριότητες σου τώρα, πότε ήσουν πιο ενεργός, πότε... Τώρα. Πρώτα ήξερα πως έπρεπε να πάω το πρωί στο μεροκάματο, να γυρίσω, να ξαναπάω στα αγροτικά, αυτά. Δεν ασχολούμαι με άλλες δραστηριότητες. Πέρα, ας πούμε, μια κατάδυση που έκανα πρώτα για ψαροτούφεκο και αυτά, τίποτε άλλο. Τι σου λείπει από αυτή την περίοδο? Τι μου λείπει? Εντάξει, δεν θα έλεγα πως μου λείπει τίποτα. Πέρα από τις καταδύσεις, που είναι, ας πούμε, η αγάπη στη θάλασσα. Αυτό θα έλεγα πως μου λείπει, αλλά εντάξει, πιστεύω κάποια στιγμή που θα ηρεμήσω θα έχω τον χρόνο να απολαύσω και αυτό το κομμάτι. Πολλές φορές λέω έχω κάνει καλύτερη ζωή τώρα, κάνω καλύτερη ζωή από ό,τι έκανα πριν. Και το λέω και το πιστεύω, δεν το λέω απλά για να το πω, γιατί περνάω καλά. Και δεν πρέπει να αφήνεις ούτε μία στιγμή να χάνεται από τη ζωή σου. Τη ζωή πρέπει να την αντλήσεις όσο πιο πολύ γίνεται. Γιατί είναι το καλύτερο. Να ζεις την κάθε στιγμή, ρε παιδί μου, όσο πιο έντονα μπορείς. Το να κλειστείς ένα σπίτι, δώρον άδωρον. Άρα λοιπόν πρέπει να σφιχτούνε, να βγάλουν το τσαγανό που έχουν μέσα τους, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν τσαγανό. Πάντα κρύβουν κάπου το τσαγανό αυτό. Να βγουν έξω. Να μην κλειστούν μέσα και μετά, αν το κάνουν αυτό, μετά από λίγο θα καταλάβουν τι είναι η ζωή. Γιατί είναι το ζώρικο είναι να κάνεις το πρώτο βήμα, να βγεις έξω. Να μην τραπείς, να πάει να πεις τον πρώτο σου καφέ, να κάτσεις με το φίλο σου, να γίνεις ένα με το φίλο σου. Να είσαι, δηλαδή, όταν θα πας για καφέ, να ξέρεις πως θα σε πάρει και ο φίλος, πάμε για καφέ. Όπως λειτουργούσες παλιά. Όχι να σκέφτεσαι, δηλαδή, αν δεν σου δώσω εγώ το δικαίωμα να κάνω με παρέα, δεν θα με πάρεις τηλέφωνο. Εγώ όταν πρωτοχτύπησα εδώ πέρα, ήταν εντελώς διαφορετικό το κλίμα, ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχει πάρει 180 μοίρες στροφή ο τόπος. Ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει, μας έχει στηρίξει, δεν μας έχει αρνηθεί ποτέ τίποτα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορείς, πιστεύω, να πετύχεις. Νέα ζωή, νέοι στόχοι, νέα όνειρα. Και σε όλα αυτά, κυρίαρχη θέση έχουν πάντα οι δύο γυναίκες της ζωής του. Η γυναίκα του Ερμιόνη και η κόρη του Γιωργούλα, που του δίνουν αστήρευτη δύναμη για να αγωνίζεται. Νομίζω είναι ο πιο μεγάλος σταθμός μου. Και η Ερμιόνη, γιατί η Ερμιόνη στάθηκε μπράτσο δίπλα μου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι άλλες γυναίκες σκόνονται και φεύγουν, ενώ η Ερμιόνη δεν το σκέφτηκε ποτέ αυτό το πράγμα, να το κάνει. Εκτός αυτό, μου έχει προσφέρει πάρα πολλά
και στον αθλητισμό, αλλά και στη ζωή μου. Πως, δηλαδή, αν έχω φτάσει εδώ πέρα, νομίζω αυτή η Ερμιόνη. Γιατί αν είχα μια γυναίκα, ας πούμε, και δεν με στήριζε, δεν με βοηθούσε όταν χτύπησα, δεν νομίζω να έφτανα εδώ πέρα. Η Γιώργουλα μεγαλώνει, νομίζω, λίγο πιο γρήγορα. Έχει ωρεμάσει πιο γρήγορα. Αλλά ζει μες στο πρόβλημα, γι' αυτό πιστεύω γίνεται αυτό. Έχει προσαρμοστεί καταρχάς με μένα. Δηλαδή θα φύγω με το πρωί, θα μπω σε αυτοκίνητο. Πριν να μπω, μάλλον μετά που θα μπω, θα πάρει το καροτσάκι, θα πάει να το φυλάξει στην άκρη. Που θα το πει, ας πούμε, σε έναν άλλο και σου λέει δεν το πιστεύω. Όταν θα έρθουμε, θα κατέβει από το αυτοκίνητο. Θα κατέβει, θα πάει να μου φέρει το καροτσάκι κοντά στο αυτοκίνητο για να κατέβω. Εδώ μέσα στο σπίτι αναλαμβάνει αρκετές υποχρεώσεις. Όσο για το μήνυμα που θέλει να μεταφέρει ο Μανώλης Στεφανουδάκης μέσα από τις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Ότι μπορεί να φέρει μια στιγμή, δεν μπορεί να το γιατρέψουν χίλια χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί όταν θα χάσεις κάτι από τη ζωή σου, είναι πολύ δύσκολα μετά να ανταπεξέλθεις, και αν θα ανταπεξέλθεις, αυτό που χάνεις σου λείπει όσο και να μην το δείχνεις. Γι' αυτό η προσοχή είναι το καλύτερο. Το να προσέχεις, να είσαι συνεσταλμένος όταν θα βγεις. Πρέπει να βγεις, πρέπει να διασκεδάσεις, πρέπει να πιείς το ποτό σου και κάποιες φορές να παραφερθείς με το ποτό, αλλά δεν πρέπει να πιάσεις τιμόνι. Το ποτό είναι κακό σύμβουλο του τιμόνιου. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουν οι νέοι για να μην έχουν σοβαρά ατυχήματα. Συγκλονιστικός. Βασικά, να σας πω την αλήθεια, πολλές φορές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί ήμασταν κοντά του σχεδόν μια ολόκληρη και γεμάτη ημέρα, ένιωσα ότι ζήλεψα τα πράγματα που έκανα. Είναι μια φοβερή αίσθηση. Όταν πηγαίναμε δε για κανό, αισθανόμουν ότι εγώ πολύ δύσκολα θα έμπαινα στη διαδικασία να κατέβω μέχρι εκεί με όλη τη δυσκολία αυτή, γιατί και ο δρόμος ήταν ανώμαλος και όλο αυτό που έκανε ήθελε πάλι πάρα πολύ προσπάθεια. Και ήταν εξαιρετικό όλο αυτό που πήρα και από αυτή τη συνάντηση. Ο Μανώλης, εκτός των άλλων, είναι πρόεδρος και ενός συλλόγου. Συλλόγου ΑΜΕΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης, το μέλλον. Που έχουν ανοίξει μία αγκαλιά σε ανθρώπους με κάθε μορφής αναπηρίες και είτε αυτές πρόκειται, είναι αναπηρίες σωματικές, είτε είναι πνευματικές αναπηρίες. Και προσπαθούν, κάνουν πολλά πράγματα από το 2009 που έχουν ξεκινήσει τη δράση τους και η αγκαλιά τους παραμένει ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να βρεθεί κοντά τους και να πάρει λίγο ή πολύ από την θετική τους ενέργεια. Μπορείτε να μπείτε και στο διαδίκτυο www.melonkriti.gr για να γνωρίσετε ανθρώπους σαν τον Μανώλη, πολύ δραστήριους, με πάρα πολύ ζωντανή ψυχή, με πάρα πολύ δυνατό μυαλό, που καταφέρουν και υπερνικούν τέτοιες δυσκολίες, διότι είναι εξαιρετικά σημαντική δυσκολία να μην στέκεσαι στα πόδια σου, αλλά να είσαι σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Παρ' όλα αυτά όμως, για τον Μανώλη δεν ήταν απλή δυσκολία, ήταν μία πρόκληση που αποτέλεσε το εφαλτήριο για να κάνει πολλά πράγματα στη ζωή του. Και πάνω απ' όλα να ζει τη ζωή του. Αυτό... Δεν έχει βασικά σταματήσει να αγωνίζεται όχι μόνο για τον εαυτό του και την οικογένειά του, αλλά και για τους γύρω του. Και αυτό που επίσης είναι άξιο θαυμασμού είναι ότι πριν το Μανώλη και όλη την προσπάθεια που έκανε, όλοι ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Μετά το Μανώλη άρχιζαν όλοι να δραστηριοποιούνται και να απολαμβάνουν κάθε ημέρα της ζωής τους. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται στην περιφέρεια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ακόμα και στις μεγάλες πόλεις, ότι οι άνθρωποι με κάποιες αναπηρίες, είτε λόγω ταμπού είτε λόγω κακής νοοτροπίας, μένουν μέσα στα σπίτια τους και ζουν καταδικασμένοι μέσα στα σπίτια τους. Είτε γιατί δεν έχουν άλλες εναλλακτικές, είτε γιατί κάποιος δεν τους έδωσε τα ερεθίσματα. Και τώρα δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Και το δημοτικό στάδιο που είδαμε πριν το Μανώλη δεν είχε τόσα... Βέβαια δεν ήταν μόνο μία πράξη του Μανώλη, βοήθησαν όλοι το Μανώλη, αλλά στην ουσία η θέληση και η πρώτη κίνηση έγινε από το Μανώλη και δεν έγινε και μόνο για τον εαυτό του. Από εκεί και έπειτα σύμβαλαν πάρα πολλοί άνθρωποι και ο Δήμος σαφώς και αποδυτήρια έγιναν που ήταν ένα στάδιο το οποίο δεν είχε αποδυτήρια και έγινε χώρο στάθμευσης που δεν υπήρχε πριν. Έγινε και ακόμα περισσότερες υποδομές που τους διευκολύνει. Και φέρει το όνομά του πια ο χώρος αυτός. Μάθημα ζωής για όλους μας. Είτε πατάμε σε δύο πόδια, είτε κάποιες δυσκολίες μας έχουν καθυλώσει.
κάθε λεπτό της στιγμής αξιολογείς και ζεις τη ζωή σου ρουφώντας μέχρι και την τελευταία σταγόνα της δροσιάς, της πίκρας, ό,τι και αν κρύβει η ζωή του καθένα μας. Και ο Μανώλης συνεχίζει να χαμογελά, παρά τις πολύ σημαντικές δυσκολίες, παρά τις μεγάλες διαφορές που ήρθαν στη ζωή του. Δεν το έβαλε κάτω, ούτε κλείστηκε στον εαυτό του, ούτε έπαψε να βλέπει και τα όμορφα πράγματα που υπάρχουν γύρω του. Υπάρχει πολλή δυσκολία, υπάρχει πολλή ασχήμη, υπάρχει πολλή μαυρίλα γύρω μας, αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτό. Υπάρχει και η ζωή που συνεχίζει, υπάρχει και η ζωή η οποία τρέχει δίπλα μας και εμείς είτε την ακολουθούμε είτε μένουμε πίσω και παρατηρούμε όλους τους υπόλοιπους να ζουν. Και βέβαια δεν έπαψε ποτέ. Γεωργικές ασχολίες, πότισμα, είναι συνέχεια στα χωράφια, καλλιεργία. Ναι, δεν ασχολείται μόνο με τον αθλητισμό. Ναι. Είναι ένα κύριο κομμάτι της καθημερινότητάς του, διότι είναι πρωταθλητής πια, δεν είναι ένας απλός αθλητής και έχει αρκετές απαιτήσεις. Η θέση του και οι υποχρεώσεις του, οι αθλητικές, αλλά και τα υπόλοιπα επίσης τα ξετρέχει που λέμε εδώ στην Κρήτη. Γεμάτος χρόνος. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε και στον ίδιο προσωπικά, αλλά και στην ομάδα που τον πλαισιώνει και την οικογένειά του, να έχουν άλλη μια γεμάτη, ουσιαστική και δημιουργική χρονιά.